Λοιπόν, μετά συγχωρέστε με, πάτησα κάτι. Ναι, παιδιά, και βγήκα. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα ξαναμπαίνουμε μέσα. Έλεγα λοιπόν ότι μου δόθηκε η ευκαιρία. Μισό λεπτό. Ένα-δύο. Λοιπόν, μου δόθηκε η ευκαιρία, πήρα το μικρόφωνο για να ακούγομαι καλύτερα. Μετά από την εμφάνισή μου, τις τρεις εμφανίσεις στην τηλεόραση της στην Ανίτα Πάνια, που μου δόθηκε ευκαιρία να πάω εκεί και να κάνω και τα διάφορα καλλιτεχνικά, αλλά να διαφημίσω και την πόλη μου όσο μπορώ τη μουσική, λοιπόν, μέσα από τη μουσική να διαφημίσω και τη ραπ μουσική μου, γιατί αυτό που είπα πριν, αυτό πήγα και έκανα εκεί, δεν έκανα πίσω. Τα πιστεύω του ανθρώπου δεν αλλάζουνε. Λοιπόν, έτσι ακούμε καλύτερα. Ναι, παιδιά, το ξέρω, γι' αυτό το πήρα. Γι' αυτό το πήρα, για να ακούμε καλύτερα. Μισό λεπτό, να ρυθμίσω λίγο το μικρόφωνο. Έλεγα λοιπόν ότι ναι, μου δόθηκε ευκαιρία να διαφημίσω και την πόλη μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάνε από τα δυο μου χέρια. Γιατί βρισκόμαστε και σε μια εποχή τώρα με τον κορονοϊό που δεν μπορείς εύκολα να κάνεις πράγματα. Θέλουμε ραπ τραγούδι. Πες μας ένα ραπ τραγούδι, θέλω να το αφιερώσεις φίλες μου. Ωραία λοιπόν. Το τραγούδι το οποίο ήμουν έτοιμος και θα το ανεβάσω στο Facebook κανονικότατα, ξεχωριστά, αλλά θα σας το πω και τώρα live, αφού μου δίνετε ευκαιρία να σας το πω. Αυτή φορά λίγο διαφορετικά, αλλά καψωθείτε, ετοιμαστείτε, είσαστε έτοιμοι να κάνουμε τον μπαμ, μπαμ, πάμε, Υπερέα, ραπ, Magical Music, Υπερέα, ραπ, Magical Music, Ελλάδα μου, Μεσίνη μου, σε αγαπώ τρελά, με modern boys και μοντέρνες αμαζόνες σταθερά. Κάνουμε πάταγο, μα πάνω απ' όλα είμαστε μπροστά. Υπερεάλ, ραπ, Magical Music, υπερεάλ, ραπ, Magical Music. Προπήγιο του μοντέρνου αμαζονισμού και μοντέρνου πολισμού. Είναι εδώ η πόλη, είναι η αγάπη μας, τρέλα μας και πάθος. Πα, 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 υπερεάλ, ραπ, Magical Music, υπερεάλ, ραπ, Magical Music, μοντέρνες αμαζόνες, αμαζόνες, αμαζό. Λοιπόν, πάμε μοντέρνα ομορφιά και πάγω ζήματα. Αυτή είναι η υπερεία αυτοκρατορική μου ραπ που θα γίνει παγκόσμια ξέχαστη σε όλα τα παιδιά. Υπερεία ραπ, Magical Music, υπερεία ραπ, Magical Music. Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί μετά από καιρό. Λοιπόν, θα το κάνω και να υπάρχει μέσα στο channel μέσα, και θέλω να πω θέλω
να ξέρετε το εξής. Υπάρχει μια δυσκολία. Θα τα συντονίσω όλα αυτά τα κομμάτια μετά από λίγο διάστημα. Λοιπόν, να υπάρχει να παίζει και μπιτάκι. Δηλαδή να υπάρχει και μουσική υπόκρουση, γιατί το καταλαβαίνω, κάποιος μπορεί να είναι σπαστικό. Ζητώ συγγνώμη για το θέμα το ότι έχω καθυστερήσει να βάλω μπιτάκι, αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ καλό στο προγραμματισμό και όλα αυτά. Λοιπόν, και ναι, αυτά που λέτε για σήμερα, όσο αφορά το τραγούδι. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα κουράστηκα τώρα. Ποιος? Σφαγιανάκη, είστε μαλακίες. Είσαι πας. Έχεις φάση. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Δεν είναι το θέμα, θέλουμε ένα χριστουγεννιάτικο να έχεις. Όλγα μου, καλά που μου το είπες, διότι θέλω να ξέρετε, την πρωτοχρονιά θα βγάλω έναν λόγο για τους φάνους μου και για όλο τον κόσμο γενικά, γιατί θα πω και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το πρόγραμμα θα έχει λίγο απ' όλα. Δεν θα είναι κι άλλο. Αυτή τη στιγμή θα δω, ίσως πω ένα από αυτά που έχω πει. Για να δω λίγο, δώσε μου ένα λεπτάκι να το δω. Αλλά ναι, θα βγάλω λόγο και θα πω και χριστουγεννιάτικα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, θα περάσουμε καλά. Θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω... Βασίλη μου, ναι. Έλα ρε μοντέρνα μαζονάρα. Λοιπόν, εγώ δημόσια οφείλω συγγνώμη προς τη φίλη σου Βάσο, γιατί ναι, είχατε δίκιο και δεν σας άκουσα, γιατί κάποιες φορές έχω και μεγάλα πάθη. Λοιπόν, και σαν άνθρωπος είμαι σπασίκλας, να σου το πω έτσι. Δεν ακούω, είμαι αγύριος στο κεφάλι κάποιες φορές. Λοιπόν, θα πέσουν πολλά live, θα γίνει χαμός. Βάσο, θέλουμε ντουέτο με έναν φαν σου. Θα το προγραμματίσω αυτό, δεν ξέρω αν γίνεται μέσω ίντερνετ, ή μέσω, θα βρω Μοντέρνα Μαζόνα και Modern Boy οπωσδήποτε. Όπως πρέπει να ξέρετε ότι έχω προετοιμάσει, έχω σχεδιάσει και έχω φτιάξει μόδα, καρταρόπα όπως λέγεται όλα αυτά, για το πώς πρέπει να είναι ντυμένες οι Μοντέρνες Αμαζόνες όταν θα κάνουμε το fan club. Τα μπλουζάκια, τα παπούτσια, τα φορέματα, όλα έχω σχεδιάσει. Γιατί δεν έχω μόνο το ρόλο του rapper, έχω πάρα πολλή δουλειά, φτιάχνω και ρούχα, σχεδιάζω ρούχα, σχεδιάζω τζιν, πάρα πολλά κομμάτια, τα οποία είναι χειροποίητα. Λοιπόν, αργότερα θα το κάνω και αυτό, ένα-ένα όμως, σιγά-σιγά, λοιπόν, όλα, γιατί δεν έχω και χιλιά χέρια, δεν μπορώ να τα κάνω όλα, λοιπόν. Πώς γινόμαστε μέλη στο fan club? Λοιπόν, δεν θέλει να ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Μετά που θα γίνουμε, ας πούμε, θα το κάνουμε στα σοβαρά, να ξέρετε ότι θα υπάρχει δουλειά και υποχρέωση. Τώρα εντάξει, το πώς να γίνεις, κάντε μου subscribe στο YouTube, στο όνομα Παναγιώτης Μαρκόπουλος, ένα follow στους λογαριασμούς Instagram με όνομα Παναγιώτης Μαρκόπουλος. Αν δεν σου αρέσει η μουσική, δεν λέμε απολύτως τίποτα, δεν θα υπάρχει πουλικανισμός, να το πω έτσι. Εγώ θέλω τα άτομά μου και τον κόσμο να υπάρχει σοβαρότητα. Γιατί πάμε να κάνουμε πάταγο και να αλλάξουμε το ρου στην ιστορία. Και να σηκώσουμε και πολύ τη γυναίκα. Γιατί
Η δική μου η μοντέρνα, η Αμαζόνα, ως Αμαζόνα, ως Αμαζόνα, η ρίζα είναι η γυναίκα. Έτσι. Λοιπόν, όταν είναι ενωμένη, όπως και τα αγόρια, και δεν υπάρχουν κόντρες, ζηλοφωνίες, ζήλες και τέτοιες βλακίες, συγχωρέστε μου πάρα πολύ την έκφραση, γαμάτε και δέρνετε. Όχι στην πραγματικότητα, δηλαδή να σπάσετε το ξύλο, μπορείτε και παραμπορείτε, όπως το έχω κάνει και με γυναίκες, και μέσα στο στρατό και έξω και μέσα, και θα φτάσουμε παντού, και στην Κίνα και στη Μογγολία και στη Ρωσία, ακόμα και στην Πιονγκιάνγκ του Κιμ Γιόνγκ, μέχρι και εκεί θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε παντού με fans, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάω γίνεται και εξάπλωση και στο εξωτερικό. Σιγά σιγά. Λοιπόν, γιατί και πώς είμαι μεγάλη γάτα. Αυτό να το κρατήσετε καλά. Πανούργος. Λοιπόν, πανούργος. Λοιπόν, τώρα, αυτό θα με ρωτήσετε κάποιοι, είμαι σίγουρος. Το ότι πώς το σκέφτηκες, πώς το έκανες, με ποιο λόγο, με ποιο σκεπτικό. Κάποια πράγματα τα οποία είναι εμφανή, δηλαδή που μπορούν εύκολα πολύ να τα δούνε, μπορείτε να τα δείτε. Όμως, αν με ρωτήσετε για το σκεπτικό, τα μυστικά της επιτυχίας, παραμέσα, η ώρα είναι 5:46, έχουμε ακόμα μέχρι τις 6 ώρα που θα λήξει το live μας χρόνο να αναλύσουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Λοιπόν, είναι μυστικό σαν την συνταγή της Coca-Cola's. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, όσο με παρακαλέσετε να σας τα πω, με συγχωρείτε, δεν θα μπορέσω να σας τα πω. Γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν πρέπει να μαθευτούν. Είναι η επιτυχία του καλλιτέχνη. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, και ότι υπάρχει σε όλα τα γενικά, τα μέσα, τα media, υπάρχει μια ανωδικότητα, γιατί στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα, τέτοια μουσική, και δεν θα το πω ώστε να μειώσω άλλους συνάδελφους, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα τη δουλειά, rappers, άλλο ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι σέβομαι απόλυτα τους καλλιτέχνες, και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος, δηλαδή με ποια βγήκε, με ποιον βγήκε, αν πήγε μπροστά, αν πήγε, τι έκανε, αν τι φόρεσε. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν, όπως δεν μου αρέσουν και τα κουτσοπολιά. Κάτσε τώρα να ξανασκοτώ γιατί πιάστηκα. Όπως δεν μου αρέσουν και τα κουτσοπολιά. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο και αυτό πρέπει οι νέοι άνθρωποι πολλοί να το παλέψουμε, να το παλέψουμε και να δώσουμε μια γροθιά στα πάθη μας και σε κάποια λάθη μας, τα οποία σαν άνθρωποι είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνουμε και δεν είναι έγκλημα, γιατί μπορεί να διορθωθεί άνετα, μπορεί να διορθωθεί. Λοιπόν, όσο για τους καλλιτέχνες, πάω λίγο τις ερωτήσεις, κοιτάω λίγο τις ερωτήσεις, μισό λεπτάκι, όσο για τους καλλιτέχνες, ο κάθε καλλιτέχνης από τον πιο ψηλό μέχρι και τον πιο
πιο μικρό δημοφιλή, να το πω έτσι, όλοι δίνουν το κάτι ξεχωριστό. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, οκτώ, 20.000, εκατομμύρια καλλιτέχνες. Όλοι είναι διαφορετικοί. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι πάει ένας, ας πούμε, σε ένα μέρος και το τραβάει φωτογραφία. Στη συνέχεια πάνε όλοι εκεί, σε αυτό το μέρος, λοιπόν, και τραβάνε φωτογραφία. Ναι, αλλά εσύ όπως το κάνεις είναι διαφορετικό. Δεν είναι έτσι όπως το κάνει ο ένας ή ο άλλος. Εσύ με το δικό σου στυλ, με τη δική σου άβρα, εμπνέεις μια διαφορετικότητα. Εμπνέεις μια διαφορετικότητα. Λοιπόν, και αυτό θέλω να το πω και θέλω να το λέω. Λοιπόν, ότι όλοι είμαστε ξεχωριστοί. Ο καθένας στον καλλιτεχνικό κόσμο δίνει τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, για να δω λίγο, αν μπορώ να πω μέσα στα λεπτά αυτά μία υπερεάλ, ένα κομμάτι υπερεάλ ραπ μουσική, ένα κομμάτι, βλέπω το μεταξύ, τώρα πηγαίνω κάτω-κάτω, βλέπω και τα σχόλια. Χριστούγεννα, άλλο ένα, πρέπει μικρή αυτοκράτορα. Είσαι φοβερός, Δημήτρη μου, είσαι φοβερός. Λοιπόν, σούπερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, σιγά σιγά όλα, γιατί δεν έχω και βιοτεχνία. Θα φτάσουμε ως εκεί κάποια στιγμή. Όσο εγώ εδώ και αν γίνω, ό,τι και να γίνει, πίσω δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω. Το λέω δημόσια, να το ξέρουν κάποιοι. Λοιπόν, θέλουμε μερικές στιλιστικές συμβουλές. Βάσο μου, εντάξει, ακόμα δεν έχω καταφέρει να φτάσω πάνω εκεί, σαν το, να είμαι ειδικός. Ό,τι είναι, όπως επίσης, δεν είμαι και μεγάλος στιχουργός. Για αυτό που κάνω, για τη δουλειά μου, ναι, είμαι ειδικός. Για αυτό που κάνω, ναι, είμαι ειδικός, λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να είμαι παντογνώστης. Δεν μπορώ δηλαδή να τα ξέρω όλα, να τα γνωρίζω, λοιπόν, σιγά σιγά. Έχω επισημάνει όμως μέσα ρούχα και μπλουζάρι και κάποια τζινς, τα οποία στη Μεσσίνη, στον Άγιο Νικόλα και στην Μπούκα, αλλά και σε διάφορα μέρη, γιατί θα φτιάξουμε μέσα και κάποιες δικές μας συνοικίες στη Μεσσίνη, για αυτό πράγμα που έχουν ήδη δημιουργηθεί, όπως η μεγάλη Εβδόμη στη Μεσσίνη. Η Εβδόμη είναι μια πλατεία, εκεί άμα πας είναι γκέτο, δηλαδή τι γκέτο, ο καταστηματάρχης της καφετέριας μέσα και όλοι αυτοί είναι φανς, ματωμένοι, με την καλή την έννοια. Λοιπόν, θαυμαστές μου, όλοι Μεσσίνη, και τους ευχαριστώ και τους 6, τους 10.000 πως είναι Μεσσίνους, που με βοηθήσατε πάρα πολύ. Θα βοηθήσω την πόλη για να φτάσω μέχρι στις ειδήσεις της Νέας Υόρκης. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι περνάει από το χέρι. Λοιπόν, για να δούμε. Προσπαθώ να βρω κανένα κομμάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπω και τα... Τι χτένισμα προτείνεις για πρωτοχρονιά? Όλγα μου, κοίταξε να δεις. Παρόλο που έχω βγάλει και σχολή κομμωτικής, έχω πάει σχολή κομμωτική, εντάξει, γνωρίζω πράγματα, ό,τι αρέσει εσένα,
άμα σε εσένα ας πούμε κάτι, στον άλλον φτάνει και περισσεύει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, όπως γουστάρει ο καθένας, όπως γουσταρεύεται, η ζωή βρε. Η ζωή βρε είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία ρε. Χαρείτε ρε, βγείτε έξω χωρίς ζήλες, χωρίς μίση, χωρίς πάθη και γλεντήστε το ρε, όσο κι αν μπορείτε, ό,τι και να γίνει. Η ζωή είναι, ζούμε μόνο μια φορά και είμαστε νέοι με φρεσκάλα, βέβαια αυτό το κάνεις εσύ ανάλογα και με την κράση σου και με την ψυχή σου τι λέει. Λοιπόν, ναι, είμαστε για λίγο. Εκμεταλλευτείτε το. Αυτό. Εκμεταλλευτείτε το. Πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Λοιπόν. Θα πούμε λοιπόν άλλο ένα κομμάτι rap, αφού δεν λέτε τόσο πολύ. Πάμε λοιπόν. Δεθείτε. Υπερεάλ, rap, magical music, υπερεάλ, rap, magical music. Όνειρα, φανταστικά, μοντέρνες αμαζόνες, modern boys, συνδυασμός πανίσχυρος, υπέραμπρος και μαγικός. Πηγαίνοντας μπροστά με την καλλιτεχνία, θα φτιάξουμε τη δική μας μουσική που θα γίνει για εμάς η δικιά μας η λατρεία. Υπερεάλ, rap, magical music, υπερεάλ, rap, magical music. Μοντέρνες αμαζόνες, modern boys, μόνο προχωρημένη, φαντασία, ονειρεμένη. Υπερεάλ, rap. Magical music, υπέ. Πόρος και πάθος, μοντέρνες αμαζόνες, modern boys. Μια ομάδα που ξέρει να νικάει σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο τον κόσμο. Μοντέρνες αμαζόνες, αμαζό. Σε όλες οι γειτονιές, καφετέριες και τετράγωνα, πάρκα και πλατείες, δίνετε όλες σας τον ρυθμό. Κάψιμο μεγάλο, ανεβαίνουν τα κοτέρι, υπερεάλ, rap, magical music, υπερεάλ, rap, magical music. Δύναμη. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο, βέβαια τα είπα λίγο απ' όλα έτσι, γιατί έχω λίγο το τραγούδι εδώ πέρα, τους τύπους ανακατεμένους, είπα και από άλλα τέτοιο. 5:56 ώρα. Έχουμε ακόμα 6:59. Έχουμε 4-5 λεπτάκια ακόμα. Λοιπόν, μέχρι να είμαστε μέσα. Τώρα που έχουμε μέσα το live, για να δούμε. Υπερεάλ, rap παντού. Και υπερεάλ, rap θα γίνει επικράτηση. Το λέω και το τονίζω. Αυτό το πράγμα θα γίνει επικράτηση. Ό,τι κάνετε. Και αν δεν βγούμε, και αντίλαλος γίνεται εκτός από τη διάδοση. Λοιπόν, λοιπόν, άρε Βασίλη, ναι, είναι το ρυθμίσι έτσι να είναι, να ακούγεται σαν να είσαι σε παιδιάδα. Ναι, λοιπόν, και να μην μπορέσουμε άμεσα να φτάσω μισό λεπτό. Ένα, δύο. Λοιπόν, το ξέρω ότι είναι λίγο σπαστικό. Έβγαλα τον αντίλαλο, έβγαλα το echo από το μικρόφωνο. Λοιπόν, λέω, και να μην μπορέσουμε να βγούμε αμέσως στη συναυλία. Από μόνοι μας και από εντολή δική μου, όταν περάσουν σαφώς όλα αυτά, με την κρίση, με την πανδημία, αυτή τη μεγάλη, το πρόβλημα, τη μεγάλη αρρώστια, μπορώ, έχω το άνετο, να κάνουμε συναυλία στη θάλασσα παντού και σε μέρη τα οποία μπορώ να προτείνω εγώ. Λοιπόν, για να δω ερωτήσεις. Θέλω, θα σε βοηθήσουμε να γίνεις μια νέα πανδημία. Βασίλη μου, θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός, ε, ε, θα γίνει
χαμός μου, αυτό λέω. Λοιπόν, άλλα σχόλια. Δεν υπάρχει εντός να κάνουμε πίσω, το ξέρετε. Πέφτουν πολλές ερωτήσεις τώρα. Ναι. Λοιπόν, μόνο Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero, είσαι καλό, είσαι ωραίος. Λοιπόν, για να δούμε. Παναγιώτη, γιατί φοράς μπουφάν? Γιατί λίγο κρυώνω, είμαι λίγο κρυουλιάρης, το έχω αυτό. Λοιπόν, μόλις τώρα είπα τραγούδι, η Όλγα μου, μόλις τώρα είπα τραγούδι, λοιπόν. 5:59, σε λιγάκι θα κλείσω λοιπόν το live. Γι' αυτό, λοιπόν, ειδοποιώ. Σε ένα μόλις λεπτό κλείνω το live και θέλω τώρα να μου πείτε όλες τις τελευταίες ερωτήσεις. Όλες τις τελευταίες ερωτήσεις που έχετε να μου πείτε. Ξινός, Χρήστος, δεν έχεις το στήμα, ναι. Γεια σου ξινέ, modern boy. Τώρα που θα βγω έξω, χαμός, πόρτα με το ποδήλατο, μόνο αυτό σου λέω. Να πάρω αέρα γιατί δεν γίνεται εδώ μέσα. Χαμός, η καρδιά μου, μόνο η καρδιά μου το ξέρει, μόνο η καρδιά μου. Λοιπόν, για να δούμε. Είσαι υπέροχος άνθρωπος. Κωνσταντίνα μου, δεν είμαι τέλειος, προσπαθώ, γιατί να σου πω κάτι, είχα και εμφύλιο πόλεμο. Εμφύλιο πόλεμο, βέβαια, και είχα εμφύλιο πόλεμο με τον εαυτό μου. Πάλεψα και έχω κάνει απίστευτες δόσεις μάχες. Νομίζεις, είναι πολύ δύσκολος πόλεμος να πολεμάς τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί από τη μία υπάρχει η κακιά η πλευρά και από την άλλη η καλή. Και μην νομίζετε, έχω ζηλέψει κι εγώ. Έχω κι εγώ πάθει, δεν είπα. Κι εγώ άνθρωπος είμαι, δεν είμαι μηχανή. Λοιπόν, αλλά προσπαθώ για το καλύτερο και θέλω να σας βλέπω μονιασμένους, αγαπημένους, να είσαστε μια χαρά. Ένα τουνιώτη, γιατί είμαστε και νέοι και δυνατοί. Λοιπόν, μου φτιάξει τα μαλλιά. Ναι, Κωνσταντίνα μου, γιατί όχι. Πάρ' τον μπόμπα, Όλγα μου, Βασίλης. Άρε, μπίλα, ρε, μουσάτε. Λοιπόν, για να δούμε. Η ώρα λοιπόν είναι 6. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας πάρα πολύ σήμερα που ήσασταν, μπήκατε και ήρθατε μόλις τώρα στο live μου. Θα ακολουθήσει έπειτα και να είστε προετοιμασμένοι. Μισό λεπτό να δω την ημερομηνία. Μισό λεπτάκι. Την Παρασκευή στις 5 η ώρα, ειδοποιήστε όλους τους φανς μου, όλη τη Μεσίνη, αλλά όλα τα παιδιά, θα γίνει το πρώτο βίντεο, το πρώτο live βίντεο στο Facebook. Ξεκινάμε τα live, τις περιοδίες των lives στο Facebook. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε αυτό το μίνι και γκρουπάκι των ερωτήσεων και μοιράστηκα με εσάς πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους σας πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που με βοηθάτε να εκπληρώσω αυτό το μοναδικό έργο ψυχής, γιατί δεν είναι εύκολο, πιστέψτε με. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι σας πάρα πολύ καλά.